Εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με ένα μέρος πολύ μακρινό αλλά και πολύ αγαπητό στην Ελλάδα και τα αισθήματα είναι αμοιβαία γιατί και εκεί στη Βραζιλία αγαπούν την Ελλάδα και αγαπούν την Κρήτη. Κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει αυτό ακόμα μεγαλύτερο, αυτό το αίσθημα. Να πάμε στον φίλο από τα παλιά, τον Μανουέλ Σίλβα Τζούνιορ, πρώην ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη και αρχηγός έγινε στον Εργοτέλη, ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Μανουέλ Σίλβα Τζούνιορ, σε ευχαριστούμε πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μιλάμε μαζί σου. Την καλησπέρα μας από την Κρήτη TV και την Ελλάδα. Καλησπέρα σας σε όλους. Χάρηκα, χάρηκα πολύ και είμαι χαρούμενος τώρα που είμαι πάλι μια φορά. Έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω. Σίγουρα ξέρουμε ότι δεν μας ξεχνάς, αλλά αυτό που έχεις κάνει εκεί στην πατρίδα σου για τον Εργοτέλη και την Κρήτη και την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Έχεις δημιουργήσει ομάδα ουσιαστικά του Εργοτέλη κοντά στο Ρεσίφε, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η πόλη σου στη Βραζιλία. Ναι, σωστό, σωστό. Ο Εργοτέλης έχω στην καρδιά μου, όπως ξέρετε, και όπου πάω εδώ στη Βραζιλία λέω καλά πράγματα για τον Εργοτέλης και αυτή η ομάδα που έχω εδώ φοράει το σήμα του Εργοτέλης και είναι τιμή για εμάς. Όλα τα παιδιά που παίζουν μπάλα μαζί μου ξέρει τι ιστορία έχω εκεί, είχα εκεί στο Ψιμεράκλειο και ξέρω πώς έχω τον Εργοτέλη στη ζωή μου. Mm-hmm. Για τον Σίλβα Τζούνιορ, οπότε, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα θέλει να γυρίσει και στην Κρήτη. Έχω αυτή την ελπίδα. Πιστεύω ότι και ο Εργοτέλης με θέλει εκεί και κάποια στιγμή είμαι σίγουρος ότι θα είμαι εκεί να δουλεύω. Περισσότερο με τα παιδιά. Θα ήθελες να δουλέψεις με τα μικρά παιδιά, διότι ξέρουμε ότι και στο Πανετολικό έχεις... Ναι. Κάνει αυτή τη δουλειά στην Ακαδημία. Ναι, ήμουν εκεί στην ΚΑΠΑ17, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Και μετά γύρισα στη Βραζιλία. Τώρα δουλεύω εδώ στη Βραζιλία σε μια μικρή ομάδα στην Ακαδημία. Μια ομάδα που έπαιξα παλιά. Αλλά στην καρδιά μου είναι εκεί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε εσείς. Μου αρέσει πολύ τη ζωή. Αγαπώ όλο τον κόσμο. Και ελπίζω να γυρίσω στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον Εργοτέλη, για να δουλεύω εκεί κάποια στιγμή. Ωραία. Τώρα σε βρίσκουμε στη Βραζιλία, σε ποιο μέρος? Παουλίστα, κοντά στο Ρεσίφι. Κοντά. Και η ομάδα που παίρνει τα χρώματα του Εργοτέλη λέγεται Μαραγκίπε. Μαραγκουάπι. Κάτι τελευταίο με τον COVID-19, πώς το αντιμετωπίζετε εκεί στη Βραζιλία? Πώς? Με τον κορονοϊό, με τον COVID-19, πώς τον αντιμετωπίζετε στη Βραζιλία? Τώρα πάμε πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα, όπως λέει και η τηλεόραση και κάποιους άλλους. Ζούμε κανονικά, προσεκτικά όμως, αλλά ζούμε κανονικά. Τα σχολεία πάει κανονικά τώρα, μπάλα παίζουμε κανονικά, δηλαδή πάμε καλύτερα, πάμε πολύ καλύτερα τώρα. Και αρχηγέ, τον Εργοτέλη της Βραζιλίας θα τον δούμε σε κάποιο πρωτάθλημα να παίξει εκεί στη Βραζιλία, την ομάδα που έφτιαξες. Ναι. Ναι. Παίζουμε ένα πρωτάθλημα τοπικό και παίζουμε εδώ και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και υγεία. Χαρήκαμε πολύ που μιλήσαμε με την Βραζιλία που όλοι οι Έλληνες την αγαπούν ιδιαίτερα λόγω ποδοσφαίρου. Να είστε όλοι καλά. Χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω σε λίγο να σας δω από κοντά. Έτσι, πραγματικά. Εμείς θα κλείσουμε με μπάσκετ, φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι, αφού ευχαριστήσουμε τον Μανουέλ Σίλβα Τζούνιορ που μας μίλησε από τη Βραζιλία.